Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή και ευλογημένη να είναι η νέα χρονιά το 2021. Να δώσει ο Θεός να ελευθερωθούμε από την πανδημία η οποία δημιούργησε τόσα προβλήματα στην οικονομία, την κοινωνία, το κράτος και την εκκλησία. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με την παρουσία φοιτητών και αποφύτων των λυκείων της πολέως μας κατά την οποία γίνεται μια ομιλία, ακολουθεί η συζήτηση η ευλόγηση της βασιλόπιτας και έπειτα η, δεξίωση. Εφέτος αυτή η ομιλία στους φοιτητέ γίνεται διαδικτυακά. Το έτος 2021 που άρχισε από χθε είναι αφιερωμένο στην Εθνεγερσία του 1821 λόγω της συμπληρώσεως 200 ετών από την έναρξή της. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει προγραμματίσει πολλές εκδηλώσεις για το γεγονός αυτό και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει και η Ιερά Μητρόπολης μας. Έτσι η σημερινή εκδήλωση είναι η πρώτη νομίζω εκδήλωση για το γεγονός αυτό και το λέω αυτό νομίζω γιατί ίσως είναι η πρώτη εκδήλωση πανελλαδικά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Το θέμα της ομιλίας νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι το νόημα του εορτασμού της Αθηναγερσίας του 1821. Η Αθηναγερσία του 1821, πριν 200 χρόνια δηλαδή, είναι ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε αντίθετα με τα όσα ίσχυαν τότε στην Ευρώπη, που δεν ευνοούσαν τα επαναστατικά κινήματα, όπως το καθόριζε η λεγόμενη Ιερά Συμμαχία ή η Μεγάλη Συμμαχία, όπως λέγεται επίσης, που δημιουργήθηκε μετά την ήττα του Ναπολέοντα μεταξύ των αυτοκρατόρων Αλεξάνδρου I της Ρωσίας, Φραγκίσκου I της Αυστρίας και του βασιλέα Γουλιέλμου Γουλιέλμου III της Προσίας, την οποία συμμαχία υπέγραψαν στο Παρίσι στις 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου του 1815. Σκοπός αυτής της συμμαχίας ήταν να ενωθούν οι χριστιανικές ευρωπαϊκές χώρες Ήτι, η Ορθόδοξη της Ρωσίας, η Ρωμαιοκαθολική της Αυστρίας και οι Προτεστάντες της Προσίας. Με αυτή την προοπτική η Ιερά Συμμαχία μετατράπηκε σε ένα θεσμό καταπίεσης των λαών με την επέμβαση των ισχυρών βασιλέων στους ασθενεστέρους λαούς όπου εκδηλώνονταν φιλελεύθερες τάσεις. Η Ιερά Συμμαχία είχε σκοπό να επιβάλλει την ειρήνη στην Ευρώπη και βεβαίω ήταν εναντίον κάθε επαναστατικής ιδέας στους λαούς. Όπως έχει παρατηρηθεί η Ελληνική Επανάσταση του 1821 σήμαινε, σήμανε το τέλος της Ιεράς Συμμαχίας. Ήταν επόμενο ότι η Ελληνική Επανάσταση, έθινα γερσία του 1821, είχε να αντιμετωπίσει αφενός μεν, την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον ισχυρότατο στρατό της και την οργάνωσή της, αφετέρου δε την Ιερά Συμμαχία που απέβλεπε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των χριστιανών, είτε Ορθοδόξων, ρωμαιοκαθολικων και Προτεσταντών, εναντίον κάθε νέας διαφωτιστικής ιδέας και αρχής. Και αυτό το επέτυχε η Ελληνική Επανάσταση γιατί θα έλεγα πέρα από διάφορες έξωθεν επιδράσεις όπως για παράδειγμα οι ιδέες του Αδαμαντίου Κοραή και διαφόρων λογίων Ελλήνων στηρίχτηκε στις εγχώριες δυνάμεις της που εκφράζονταν με αυτό που ονομάζουμε Ρωμιοσύνη. Βέβαια όταν αποφασίστηκε η απελευθέρωση της μικρής Ελλάδος και ο σχισματισμός του πρώτου βασιλείου προσδόθηκε σε αυτό ιδιαίτερη σκοποθεσία, δηλαδή ιδιαίτερη ιδεολογία, που συγκένευε περισσότερο στο πνεύμα που επικρατούσε τότε στην Ευρώπη και έτσι παρατηρήθηκε μια εκτροπή από τη ρομιοσύνη του ελληνικού λαού. Επομένως το νόημα του εορτασμού της Εθναγερσίας του 1821 είναι ότι η Επανάσταση ξεκίνησε ως όντως εθνεγερσία, δηλαδή εξέγερση όλου του έθνους των Ρωμιών και κατέριξε σε προσανατολισμό της προς την Ευρώπη που διακρινόταν από αρχές εντελώς ξένες και αντίθετες από τις αρχές της Ρωμιοσύνης. Αυτόν το διπλό σκοπό αποβλέπει να παρουσιάσει η σημερινή αυτή ομιλία. Κυρίως θα τονίσει δύο ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η εσωτερική πολιτιστική ταυτότητα των επαναστατών. Όταν διαβάσει κανείς τα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών της Επαναστάσεως, θα διαπιστώσει ότι ο τύπος του επαναστατημένου ραμνιού ήταν αυτός που είχε διαμορφωθεί από το πνεύμα που επικρατούσε μεταξύ των Ρωμιών κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και όχι από το πνεύμα του διαφωτισμού που επικράτησε τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη. Φυσικά υπήρχαν μερικοί λόγοι Έλληνες, Ρωμιοί, που σπούδασαν στην Ευρώπη, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τις διαφωτιστικές αρχές που επικρατούσαν στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Αλλά και αυτοί δεν είχαν αποδεσμευτεί τελείως από τις αρχές της Ρωμιοσύνης, γι' αυτό και ο λεγόμενος ελληνικός διαφωτισμός είναι, όπως λέγεται, μετριοπαθής διαφωτισμός. Είναι εντελώς ή θα έλεγα κάπως διαφορετικός από τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στο γαλλικό, τον αγγλικό και τον ιταλικό διαφωτισμό. Θα δούμε όλο αυτό το ρωμαϊκό πνεύμα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της τρογοκρατίας στο χώρο αυτό των Παρκανίων που είμαστε, που ήταν η εσωτερική δύναμη της Αθηναγερσίας του 1821. Γιατί πράγματι δεν έχουμε μια επανάσταση μερικών Ελλήνων. Αλλά εθνεγερσία, επανάσταση όλου του Ρωμαϊκού λαού σε όλα τα Βαλκάνια, σε μερικές τουλάχιστον περιοχές των Βαλκανίων. Αυτό φαίνεται στην Εκκλησία με τη δομή της, τους Αγίους και τα μοναστικά κέντρα της, την παιδεία, τους νεομάρτυρες, τους φιλοκαλικούς πατέρες που λέγονται και κολυμπάδες και τους θυσιαστέντες αρχιερείς, θα δούμε αυτές τις μικρές ενότητες που δείχνουν αυτό που σφυριλάτισε την ενότητα αυτού που λέμε Ρωμιοσύνη. Μετά την άλυση του Κωνσταντίνου από τους Οθωμανούς άρχισε μια νέα περίοδος στη μέχρι τότε χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία με το να είναι η Εκκλησία εθναρχούσα Εκκλησία. Ο Μωάμεθο Πορθητής κατά το Ράσιμαν γνώριζε πολύ καλά το τι προβλήματα και τι δυσαρέσκειες είχε δημιουργήσει η προσπάθεια μερικών δυτικοφρόνων να επιβληθεί η Ένωση των Ορθοδόξων Χριστιανών με τη Ρώμη και γι' αυτό ανεζήτησε να βρει τον Γεώργιο Γενάδιο Σχολάριο, που λεγόταν Γεώργιος και τον έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Γενάδιος, ο οποίος είχε αποσυρθεί σε μονή και ο οποίος εξέφραζε την ομάδα των ανθενοτικών και ο Μωάμεθ τον έπεισε να δεχθεί να εκλεγεί πατριάρχης. Η ενθρόνησή του έγινε τον Ιανουάριο του 1454 και ο Μωάμεθ του δόρισε ένα καινούριο σταυρό, τον περιέβαλε με τα εμβλήματα και του είπε «Έσω Πατριάρχης με καλή τύχη και να είσαι βέβαιος για τη φιλία μας και για όλα τα προνόμια που είχαν οι Πατριάρχες πριν από σένα». Ο Γενάδιος Σχολάριος ανέλαβε τότε να σηκώσει έναν μεγάλο σταυρό κατά τα επόμενα χρόνια. Ο Μωάμεθ επέβαλε στο Οθωμανικό κράτος το σύστημα των Μιλιέτ, δηλαδή του έθνους, σύμφωνα με το οποίο κάθε έθνος θα ασκούσε μια διοίκηση, όπως το επιβάλλει η θρησκεία του. Έτσι ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως θεωρήθηκε εθνάρχης, αρχηγός του ρωμαϊκού Μιλιέτ. Τα πατριαρχικά δικαστήρια είχαν δικαιοδοσία σε όλες τις υποθέσεις που αφορούσαν τους Ρωμιούς, δηλαδή τους γάμους, τα διαζύγια, τις επιτροπίες των ανηλίκων, τις διαθήκες και τους διαδόχους, εκδίκαζαν εμπορικές υποθέσεις, αν και οι διάδικοι ήταν, αν διάδικοι μάλλον ήταν ορθόδοξοι. Δηλαδή, τα πατριαρχικά δικαστήρια απένεμαν δικαιοσύνη σύμφωνα με το κανονικό νόμο των Βυζαντινών, των Ρωμιών δηλαδή, και με το αστικό και εθνικό ρωμαϊκό, ρωμαϊκό δίκαιο. Ο Τσάρλς Φρεζή γράφει ότι η οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων και των χριστιανών μέσα στην κοινωνική και πολιτική διάρθρωση του Οθωμανισμού έγινε βάση του Ισλαμικού δικαίου και της Ισλαμικής παράδοσης. Οπότε οι χριστιανοί θα αποτελούσαν όπως γράφει ένα μιλιέτ, ένα έθνος υπό την θρησκευτική και πολιτική διοίκηση των εκκλησιαστικών τους ηγετών. Με αυτόν τον τρόπο ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως δεν ήταν μόνο ο θρησκευτικός ηγέτης όλων των Ορθοδόξων αλλά και η κεφαλή του έθνους. Δηλαδή ήταν ένας Μιλιέτ Μπασί ο οποίος ήταν υπεύθυνο ενώπιον του Σουλτάνου. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι οι κληρικοί και οι λαϊκοί που ασκούσαν τα εκκλησιαστικά αξιώματα προέρχονταν από την ελληνική κοινότητα της πρωτεύουσα που είχε συγκεντρωθεί στο φανάρι εξού και ονομάστηκαν φαναριώτες. Η δύναμη των φαναριωτών που άρχισε τον 16ο αιώνα αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια και απέκτησαν οι φαναριώτες παντοδυναμία τον 18ο αιώνα. Αυτό είχε σχέση και με την αυξανόμενη ελληνοποίηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα Βαλκάνια, όπως το βλέπουμε κυρίως στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Σημαντικές πληροφορίες για το πώς ζούσαν οι Ρωμνοί κατά τη διάρκεια της Τρουκοκρατίας υπό την πνευματική καθοδήγηση και διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γενικά της Εκκλησίας μας δίνει ο αείμνηστος καθηγητής Πατήρ Γεώργης Μεταρινός στο βιβλίο του με τίτλο «Τουρκοκρατία» και υπότιτλο «Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Στο βιβλίο αυτό βλέπουμε αναλυτικά τη μεγάλη αξία του εκκλησιαστικού σώματος, των ενωριών και των ιερών μονών στη ζωή των υποδούλων Ρωμιών, την πολιτική δράση των φαναριωτών, την ανάπτυξη της παιδείας με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, το πρόβλημα του εξισλαμισμού και την αντίδραση της Εκκλησίας σε αυτό και γενικά βλέπουμε το πώς η χριστιανική Ρωμανία επιβίωσε με τη συμπαράσταση και την πνευματική βοήθεια που προσέφερε η Εκκλησία με κέντρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη. Μέσα στα πλαίσια αυτά της Εθναρχίας, θα έλεγα της Εθναρχούσας Εκκλησίας, λειτουργούσαν οι Ρωμνοί και κέντρον της Ρωμαϊκής αυτής της κοινότητας ήταν η κατατόπους Εκκλησία με τον Μητροπολίτη της. Σε όλη την εκκλησιαστική ιστορία συναντούμε τη μεγάλη σημασία και τη σπουδαιότητα των μοναστηριών μέσα στα οποία καλλιεργήθηκε η Ορθόδοξη Θεολογία στην πρακτική της εφαρμογή. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ενδόξου ρομιοσύνης, της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αυτό που έχουμε σήμερα το θεωρούμε και το λέμε ως Βυζάντιο, καθόλου λοιπόν τη διάρκεια αυτής της ε, Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ε, στο Πανεπιστήμιο της Μαγκνάβρας στην Κωνσταντινούπολη δεν διδασκόταν η θεολογία, αλλά η θείρα επιστήμη και η φιλοσοφία, διότι όποιος ήθελε να μάθει ορθόδοξη θεολογία, πήγαινε στα μοναστήρια όπου ζούσαν ασκητές οι οποίοι γνώριζαν τη θεολογία εμπειρικών, εμπειρικός και τους μάθαιναν τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν στην εμπειρία και τη γνώση του Θεού και θα αποκτήσουν την πραγματική θεολογία. Έτσι τα Ορθόδοξα μοναστήρια και κατά την Τουρκοκρατία απέβησαν τα πνευματικά φροντιστήρια του Ορθοδόξος και θεολογικό ΖΙΝ και στήριξαν το λαό. Ήταν πράγματι τα πνευματικά θεραπευτήρια που βοήθησαν το λαό να ζει ορθόδοξα και να πιστεύει ορθόδοξα. Άλλοτε λειτουργούσαν ως πνευματικοί μαγνήτες που ήλκυαν το λαό προς αυτά και άλλοτε ήταν τα ορμητήρια από τα οποία με την ευλογία των ηγουμένων και των εκκλησιαστικών αρχών, βασικά των Μητροπολιτών, εξέρχονταν εξαγιασμένοι μοναχοί στον κόσμο και επιτελούσαν ένα θαυμαστό ιεραποστολικό έργο και στήριζαν πραγματικά το λαό με τα μυστήρια, την εξομολόγηση και κυρίως το κήρυγμα, το λόγο που προερχόταν μέσα από την πατερική σοφία και την εκκλησιαστική παράδοση. Η δική πρέπει να γίνει εδώ της μεγάλης προσφοράς του Αγίου του Ετόλου, Με την ευλογία των πνευματικών του πατέρων της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρος, όπου ήταν μοναχός, και την κανονική άδεια του Οικουμενικού Πατριάρχου και των κατά καιρούς Οικουμενικών Πατριαρχών, αλλά και την άδεια των τοπικών εκκλησιαστικών και κοσμικών Οθωμανών δηλαδή αρχόντων, περιόδευε επανειλημμένο σε πολλά μέρη της Ελλάδος και κήρυτε θεοφώτιστα και εμπνευσμένα. Έκανε πολλά θαύματα, προέλεγε τα μέλλοντα και οδηγούσε στη μετάνοια και εσωτερία πολλούς ανθρώπους. Αλλά συγχρόνως αναπτέρωνε την ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους για την πνευματική και εθνική, εθνική ελευθερία. Ήταν πραγματικά ένας διδάχος, όπως έλεγαν, του γένους και του έθνους. Ο Άγιος Κοσμάς, όπως το βλέπουμε στις ομιλίες του δίδασκε στους χριστιανούς, να αγαπούν τον Θεό, να παραμένουν μέσα στην εκκλησία, να μαθαίνουν γράμματα, προκειμένου να διαβάζουν τα Ευαγγέλια, τους βίους των Αγίων και να μαθαίνουν την ιστορία του γένους, να υπομένουν στις δοκιμασίες της ζωής, να ταπεινώνονται, να δείχνουν αγάπη στους πτωχούς και πολλά άλλα. Με τις ομιλίες του μετέφερε την ησυχαστική παράδοση που είχε ζήσει στο Άγιο Όρος σε όλους τους χριστιανούς. Το βλέπουμε αυτό στις ομιλίες του. Βλέπουμε δηλαδή όταν διαβάζουμε σήμερα τις ομιλίες βλέπουμε ότι εκφράζουν όλο αυτό το αγιορείτικο ήθος. Ήταν ένας αγιορείτης και ένας αθωνίτης μοναχός. Μετέφερε όλο αυτό το πνεύμα του Άγιου Όρους, που είναι και πνεύμα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Όταν μερετής κανείς τις ομιλίες του διαπιστώνει ότι είναι γεμάτες από ησυχαστικά ασκητικά, μοναχικά και αγιορείτικα στοιχεία ένας από τους ουσιαστικούς παράγοντες που συνετέλεσε στη διατήρηση της Ορθοδόξου Αυτοσυνηθισίας ήταν και η παιδεία, την οποία καλλιεργούσε η Εκκλησία με τα σχολεία, αμέσως μετά την υποδούλωση του γένους στους Οθωμανούς. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι στα πρώτα χρόνια της δουλείας δεν υπήρχε δυνατότητα να λειτουργήσουν πολλά σχολεία, επειδή οι δυσκολίες ήταν αρκετές. Αλλά και τότε που επετράπη η λειτουργία σχολείων, είτε από τον 17ο αιώνα και μετά, τα σχολεία ήταν πολύ περιορισμένα, σε μερικές μεγάλες πόλεις. Ο πρώτος πατριάρχης του γένους, ο Γενάδιος Σχολάριος, το 1454, δηλαδή ένα χρόνο μετά την πτώση του Κωνσταντινοπόλεως στους Οθωμανούς, ίδρυσε την Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, που ονομαζόταν Μεγάλη του Γένους Σχολή. Αργότερα η σύνοδος που συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1593 επί Πατριαρχίας η του Δευτέρου του Τρανού προέτρεψε τους Μητροπολίτας ο ίδιος ο Πατριάρχης, να ιδρύσουν κατά τόπο σχολεία και να υποστηρίζουν την παιδεία. Συγκεκριμένα έλεγε «Όρισεν η Αγία Σύνοδος έκαστον επίσκοπον εν τη αυτού επαρχία, παρικία, φροντίδα και δαπάνην την δυναμένη ποιήν, ώστε τα θεία και ιερά γράμματα δίναστε διδάσκεστε. Βοηθήν δε κατά δύναμη της εθέλουσι διδάσκην και της μαθήν προαιρουμένους εάν τον επιτιδίων χρίαν έχωσιν. Η μεγάλη του γένους σχολή που ιδρύθηκε αμέσως μετά την άλωση ήταν συνέχεια της λεγόμενης οικουμενικής σχολής ή οικουμενικού φροντιστηρίου Κωνσταντινοπόλεως. Από αυτή τη σχολή βγήκαν μεγάλες προσωπικότητες που κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην Εκκλησία και την τουρκική διοίκηση ακόμα. Έγιναν φαναριώτες για παραδείγμα ή ακόμη και έγιναν και εκείνοι οι μεταφραστές, οι επίσης μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίως βοήθησαν το γένος σε δύσκολη εποχή. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και άλλες σχολές όπως τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτμο, την Άρτα, τη Χίο, τη Δημητσάνα, τη Βέρια, τη Σμύρνη, την Κύπρο, την Τραπεζούντα, την Αδριανούπολη, την Κοζάνη, την Αθήνα, τη Ρόδο και βεβαίως και αλλού. Τα σχολεία τα οποία λειτουργούσαν ήταν δύο ειδών είτε τα κοινά σχολεία και τα ανώτερα σχολεία. Τα κοινά σχολεία λειτουργούσαν στα μετροπολιτικά μέγαρα στα επισκοπεία των πόλεων ή στου ιερούς ναούς των κομοπόλεων και τις παρακείμενες ιερές μονές. Ως αναγνωστικά βοηθήματα χρησιμοποιούσαν διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία όπως την ηχο, τον Απόστολο, το βιβλίο που διαβάζουμε του Αποστόλου, το Ψαλτήριο, το Ορολόγιο, που έχει τι ακολουθίε, τι καθημερινέ ακολουθίε που λέμε στην Εκκλησία. Τα παιδιά συνήθω κάθονταν στην ψάθα ή στον τάπιτα, τάπιτα του δαπέδου, και δεν ξέρω αν υπήρχε τάπη στο δαπέδο, στο δάπεδο. Μάλιστα δε ο διδάσκαλος του γένους Γενάδιος εισήγαγε πρώτο τα θρανία στη βλαχία. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν θρανία. Τα παιδιά κάθουν κάτω στο δάπεδο. Επίσης χρησιμοποιούσαν την αρρύθμιση, τη λογαριθμητική κτλ. Τα ανώτερα σχολεία είχαν διάφορα ονόματα όπως Ακαδημία Λύκειων, Μουσείων, Ελληνομουσείων, Παιδαγωγείων φροντιστήριων, ομο, ομοκόιων, γυμνάσιων, σχολείων, σχολή και διάφορες ονομασίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι σε διάφορες περιστάσεις παραδίδεται μαθήματα ο παπάς όταν δεν υπήρχε δυνατότητα να ιδρυθεί αυτό το σχολείο επισήμως ή όταν υπήρχαν δυσκολίες, τότε ανελάμβανε να διδάσκει ο παπάς ή ο καλόγερος, κρυφά πήγαν τα παιδιά στο μοναστήρι και τους έλεγε εκείνο το οποίο έπρεπε να το πει και αυτά αποκλήθηκαν κρυφά σχολιά. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της εκκλησιαστικής αλλά και της εθνικής αυτοσυνθυσίας είχαν οι νεομάρτυρες της εκκλησίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι μάρτυρες που μαρτύρησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Είναι νέοι μάρτυρες αρνήθηκαν να αλλάξοπιστήσουν, δηλαδή να αλλάξουν την πίστη τους και ενώ δέχονταν πιέσεις να γίνουν μουσουλμάνοι και να αποκτήσουν αξιώματα, αρνήθηκαν. Και το έκαναν αυτό άλλοι επειδή είχαν αλλάξοπιστήσει ή μάλλον και άλλοι που είχαν θα έλεγα αραξοπιστήσει, επέστρεφαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλοι από μουσουλμάνοι γίνονταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και γι' αυτό υποβάλλονταν σε διάφορα μαρτύρια και τερικά απέθνισκαν για την αγάπη του Χριστού. Το μαρτύριο και η μέρα του μαρτυρίου ήταν σημαντικά γεγονότα για την περιφέρεια εκείνη που γινόταν το μαρτύριο και μάλιστα γίνονταν εορταστικές εκδηλώσεις, ήταν στην πραγματικότητα μια διαμαρτυρία εναντίον των αθωμανών, κάθε εορτή που γιόρταζαν τότε για τον νεομάρτυρα ήταν ουσιαστικά μια αναπτέρωση των ελπίδων, είναι μια αναζωογόνηση αυτής της εσωτερικής ζωής και βεβαίως ήταν και μια υπόσχεση παραμονής στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και την διαφύλαξη των ιερών και οσίων του γένους και βεβαίως ήταν μια υπόμνηση της ελευθερίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αρήτης, ο οποίος έζησε το διάστημα, γεννήθηκε το 1749 και κοιμήθη το 1809, το 18ο αιώνα, συγκέντρωσε όλα αυτά τα μαρτυρολόγια των εμαρτύρων που κυκλοφορούσαν καθώς επίσης και ο ίδιος συνέταξε μερικά μαρτυρολόγια και στη συνέχεια τα εξέδωσε σε βιβλίο επωνομαζόμενο νέο μαρτυρολόγιον και με υπότιτλο ήτι «Μαρτύρια των μαρτύρων, των νεοφανών μαρτύρων, των μετά την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως, κατά διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρισάντων» συναχθέντα εκ, εκδιαφόρων διαφόρων συγγραφέων και μετεπιμιλίας ότι πλήστης διορθωθέντα ενείς και κανέ ακολουθεί όπως γράφει προσετέθησαν γράφει εκεί το νέο μαρτυρόγιο προσετέθησαν παρά του Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου στο βιβλίο αυτό καταγράφονται 100 περίπου, 87 και και ακολουθίες συναξάρια νεομαρτύρων. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία τους αφού οι, τι, τόποι που μαρτύρησαν οι Άγιοι αυτοί και όπου βρίσκονταν οι τάφοι τους υπήρξαν τουλάχιστον τουλάχιστον 100 πνευματικές αιστείες που τροφοδοτούσαν το λαό με δύναμη αλλά και υπόμνηση να παραμείνουν πιστοί στις παραδόσεις που είχαν παραλάβει. Ήταν και είναι περίπου 87 μέχρι 100 θα έλεγα, περίπου ένα αριθμό λέω, περίπου 100 πνευματικές αντιστάσεις εναντίον κάθε εκοσμίκευση της Ορθοδόξου πίστεως. Σκοπός αυτού του βιβλίου που και νέο μαρτυρολόγιο, ήταν να καταγραφούν οι ομολογίες και τα μαρτύρια των νεοφανών αυτών μαρτύρων και να γίνουν ανάγνωσμα από τους χριστιανούς που βρίσκονταν κάτω από τη δουλεία των Οθωμανών σε μια περίοδο πάρα πολύ κρίσιμη όπου παρατηρούνταν πολλές αναξοπιστίες και με αυτόν τον τρόπο αλλοιωνόταν η ταυτότητα των υποδούλων Ρωμιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκοπός του βιβλίου αυτού ήταν να προτρέψει τους Ρωμιούς να υπομείνουν τους πολλούς πειρασμούς που αντιμετώπισαν να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους στο Χριστό και την Εκκλησία να επιστρέψουν στην Εκκλησία όσοι είχαν αρνηθεί το Χριστό και είχαν αλλαξοπιστήσει και ακόμη να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού όσοι είχαν μέσα τους αυτήν την αγάπη και είχαν αυτό το ζήλο. Πρόκειται για ένα σάλπισμα πνευματικής ελευθερίας που δινόταν μέσα από τα σπλάχνα της Ρωμιοσύνης και όχι έξω από αυτήν. Συνήθως κάνουμε λόγο για τη συμβολή των διαφωτιστών στην εξέγερση των υποδούλων Ρωμιών. Βεβαίως και αυτοί έπαιξαν ένα ρόλο μεταξύ των λογίων αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη σημαντική προσφορά των νεομαρτύρων καθώς και τη προσφορά του βιβλίου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που ήταν μια ουσιαστική συμβολή στο να διαφυλαχθεί η πνευματική ελευθερία και η αυτοσυνειδησία των Ρωμιών γιατί αν δεν προηγείται ο αγώνας αυτών των νεομαρτύρων και ιδιαίτερα του κορυφαίου του Αγίου Κοσμάτου Εντολού, οι λόγοι αυτοί άνδρε δεν θα έβρισκαν ανταπόκριση στην προσπάθειά του αυτή, διότι θα είχε ξεχαστεί όλη αυτή η παράδοση, θα είχαν χάσει ακόμη και τη γλώσσα. Όταν διαβάσει να τα συναξάρια των αιμαρτύρων, εκπλήσεται από το πνεύμα που διακατήκε του χριστιανού αυτού, προέρχονταν από όλη τη Βαρκανική και αγωνίστηκαν με τον τρόπο του δέχτηκαν να μαρτυρήσουν παρά να χάσουν την πνευματική τους ελευθερία, το οποίο τους ξεχωρίζει σαφέστατα από τους ήρωες της πίστος. Οι νεομάρτυρες ήταν εμποτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ενώ οι ήρωες όσοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονταν για κάποιο υψηλό ιδανικό. Το νέο μαρτυρολόγιο είναι γεμάτο από την ατμόσφαιρα που του τους που ήταν η ίδια η ατμόσφαιρα που διακατήκε τους οσίους ασκητές, τους μάρτυρες και τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Στη ζωή των εμαρτύρων βλέπει κανείς την Ευαγγελική άσκηση, διάφορα στοιχεία της ισχαστικής παραδόσεως και την εμπειρία της Θεάς του Θεού, την εμπειρία της τη Θεάς, δηλαδή της Παναγίας και των Αγίων. Στα συναξάρια αυτά συναντά κανείς τη σωστή πνευματική καθοδήγηση που λάμβαναν οι χριστιανοί από διαφόρους αγίους πνευματικούς πατέρες οι οποίοι τους συνιστούσαν το μαρτύριο βλέπει την ατμόσφαιρα που διακατεί για τους μάρτυρες δηλαδή την προσευχή με το όνομα του Χριστού το Κύριε Σου Χριστέ ε, του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό την ωραία καρδιακή προσευχή την έλευση της ευχής στην καρδιά τον φωτισμό του νου βλέπει κανείς την έκσταση ως αρπαγή του νου τη δίψα του μαρτυρίου τα μαρτύρια με έκσταση ώστε να μπορούν να βαστάσουν τους πόνους των βασάνων. Βλέπει την έκφραση της μετανοίας των ήδη αλλαξοπιστέντων με το μαρτύριό τους. Συναντά και βλέπει και διαβάζει την έλαμψε στο σώμα υπό τις χάριτες του Θεού την συνανάκραση σώματος και φωτός τη Θεός. Βλέπει τον φωτισμό του χώρου της φυλακής από κάποιο άλλο φως τα εκδηλούμενα διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου, την εμφάνιση των Αγίων μέσα στο φως, την έλαμψη των Αγίων, ε, την έλαμψη των λειψάνων, των μαρτύρων, τα διάφορα θαύματα που γίνονταν μετά από το μαρτύριο και πολλά άλλα. Το νέο μαρτυρολόγιο είναι ένα συναξάριο που δείχνει το πνεύμα που διακατείχε τους νεομάρτυρες, που ήταν το ίδιο το πνεύμα των αρχαίων ασκητών και αρχαίων μαρτύρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν μέτοχοι του Παναγίου Πνεύματος και οδηγούν του από αυτό στο μαρτύριο και αυτό το πνεύμα των αιμαρτήρων διακατήχε και πάρα πολλούς από αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν οι επαναστάτες, οι οπλαρχηγοί της επαναστάσεως όπως ήταν χάρη ο Μακρυγιάννης το από αυτό το πνεύμα των εμαρτήρων. Πέρα από αυτό πρέπει να σημειώσω ότι το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε στο Άγιον Όρος μια πνευματική κίνηση η οποία επεκτάθηκε και έξω από αυτό το Άγιον Όρος, η λεγόμενη νυπτική και φιλοκαρική κίνηση και παράδοση, στην οποία συγκαταλέγονταν πιστά τέκνα της Εκκλησίας, κυρίως ιερομόναχοι και μοναχοί. Στους ανθρώπους αυτούς απέδωσαν το χαρακτηρισμό κοριβάδες επειδή αυτή η κίνηση άρχισε από ένα ότι οι μοναχοί αυτοί δεν ανέχονταν και δεν επιθυμούσαν να γίνονται μνημόσυνα την Κυριακή λόγω του Αναστασίμου χαρακτήρα της ημέρας αλλά τα κόλυβα να διαβάζονται το Σάββατο που είναι η ημέρα των νεκρών. Όμως αυτή η πνευματική κίνηση δεν μπορεί να κλειστεί μέσα στο χαρακτηρισμό κολυβάδες αλλά όσοι συγκαταλέγονταν στην πνευματική αυτή κίνηση πρέπει να ονομαστούν φιλοκαλικοί πατέρες και όπως αποδείχθηκε βοήθησαν πολλοί τους χριστιανούς και τελικά το γένος να παραμείνουν στην πίστη αυτήν των πατέρα τους και να διαφυλάξουν όλη την πνευματική ταυτότητα του γένους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το λέγω αυτό διότι τέτοιοι φωτισμένοι πατέρες και θεολόγοι ήταν οι φιλοκαλικοί πατέρες οι οποίοι γνώρισαν και έζησαν όλη την ισχαστική παράδοση της Εκκλησίας και την παρουσίασαν στην εποχή τους γι' αυτό και έχουν χαρακτηριστεί ως ανανεωτές της πατερικής σκέψης. Πρόκειται για παράδειγμα για τον νεόφυτο Καυσουχαλεβίτη που προερχόταν από γονείς εβραϊκής καταγωγής αλλά προσελήτη στην Ορθοδοξία, τον Αθανάσιο Πάριο, τον Μακάριο Κορίνθου Νοταρά, τον Νικόδημο, τον Αγιορείτη και άλλους. Πέρα από αυτούς, ως κορυβάδες, χαρακτήριζαν και οι Χριστοφόρος προδρομήτης. Ιάκωβος Πελοποννήσιος, Παΐσιος Καριγράφος, Παρθένιος ζωγράφος, Αγάπιος, Κύπριος και άλλοι. Οι φιλοκαρικοί πατέρες κορυβάδες ήταν σχολάρχες και διδάσκαλοι σε διάφορες σχολές, παιδαγωγοί του γένους, ηγέτες στο μοναχισμό, πνευματικοί πατέρες και καθοδηγητές μαρτύρων, συγγραφείς, μεταφραστές και σχολιαστές διαφόρων κειμένων. Η σημαντικότερη βέβαια φυσιογνωμία από αυτούς τους λεγόμενους φιλοκαρικούς πατέρες είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος υπήρξε πράγματι προτεργάτες σε αυτήν την πνευματική κίνηση, όπως είδαμε και προηγουμένως. Σημαντικό είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου σε συνεργασία με τον Άγιο Μακάριο τον Οτερά με τίτλο «Φιλοκαλία των Ιερών Νυπτικών» όπως ακριβώς λέγεται «Συνεραστήσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων» και τον υπότιτλο που δείχνει το περιεχόμενο της φιλοκαλίας ένι δια της κατά την πράξη και θεωρία ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται και θεούτε. Το έργο αυτό είναι μια ανθολόγηση συνεπτικών κειμένων των πατέρων που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο βιώνει κανείς την άκτη στη χάρη του Θεού. Φαίνεται λοιπόν καθαρά με όσα είπαμε εδώ στο, σημείο, στο πρώτο αυτό σημείο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία με το διοικητικό της σύστημα κατά τη διάρκεια της Τουλουκρατίας, με τη λατρεία της, βεβαίως πρωτεύοντα ρόλο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπαιξε, με τη διδασκαλία της και κυρίως με την ησυχαστική της παράδοση που ανέδειξε τους νεομάρτυρες, τους οποίους μπορούμε να θεωρήσουμε ως τους πραγματικούς αντιστασιακούς της εποχής εκείνης, συνετέλεσε πάρα πολύ στην διατήρηση της ελληνοορθόδοξης παράδοσης και στην ε, απελευθέρωσή της. Άλλωστε όλοι οι προτεργάτες της ελληνικής επαναστάσεως εμπνέονταν από την ορθόδοξη παράδοση και όχι από τον διαφωτισμό. Η εκκλησία δεν κράτησε μόνο την παράδοση σε όλη την διάρκεια της τροκρατίας, αλλά θυσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της Εθναγερσίας. Ο κλήρος θυσιάστηκε στον αγώνα αυτόν ιδιαίτερα οι αρχιερείς. Επειδή μερικοί υποστηρίζουν ότι κατά την επανάσταση του 1921 θυσιάστηκε κυρίως ο λεγόμενος κατώτερος κύκλος ε, κλήρος εννοούν τους πρεσβυτέρους και διακόνους ενώ οι αρχιερείς ήταν απρόθυμοι για την επανάσταση θα πρέπει εδώ να αναφέρω ότι έχει εκδοθεί ένα σημαντικό βιβλίο με τίτλο Αρχιερις και 21, γραμμένο από τον ιστορικό επιστήμονα Πέτρο Γεωργατζή, στο οποίο βρίσκεται κανείς πολύ ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες. Σχετικά με τη στάση των αρχιεραίων πρώτης επαναστάσεως και κατά την επανάσταση ο συγγραφέα είναι πολύ αποκαρυπτικός με βάση ιστορικές πηγές και μαρτυρίες αποδεικνύει ότι οι πατριάρχες και οι αρχιερείς προέρχονταν από τα κατώτατα στρώματα του λαού και όχι από τη λεγόμενη άρχουσα τάξη. Έπειτα οι αρχιερείς δεν ήταν οι ευνοούμενοι των Τούρκων γιατί δεν είχαν καθόλου ελευθερία κινήσεως. Δεν είχαν ελευθερία λόγου και όπως αποδεικνύεται από πολλές μαρτυρίες η στάση των κρατούντων στα αιτήματα των αρχιερέων ήταν πολύ σκληρή. Ακόμη οι φόροι τους οποίους επέβαλαν οι Τούρκοι στους αρχιερείς ήταν δυσβάστακτοι αφού αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες αρχιερείς ή παρετούντο από την έδρα τους, από τη Μητρόπολη ή απέθαναν από μελαγχολία γιατί δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν τους φόρους που έπρεπε να αποδώσουν στους Τούρκους κατακτητές. Πέρα από αυτά, ο συγγραφέα στο βιβλίο αυτό που ανέφεραν, αποδεικνύει με βάση τις πηγές και άλλες μαρτυρίες, ότι κατά τον καιρό της Επαναστάσεως, σε ολόκληρο το Οθωμανικό κράτος, υπήρχαν περίπου 200 περίπου 195 έως 200 αρχιερείς. Από αυτούς αποδεδειγμένα οι 81 αρχιερείς είχαν μοιηθεί στη φιλική εταιρεία χωρίς να υπολογιστούν και οι άλλοι που τυχόν ήταν φιλικοί. Αλλά δεν έχουμε επίσημες μαρτυρίες. Επίσης αποδεικνύει ότι από τους 200 αρχιερείς οι 73, δηλαδή ποσοστό 36,5% έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα, επώνυμα και αδιαμφισβήτητα. Οι 42 αρχιερείς, ποσοστό 21% δοκιμάστηκαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν και οι 45 αρχιερείς, ποσοστό 22,5% θυσιάστηκαν για την ελευθερία είτε από βασανιστήρια και θενατώσεις των Τούρκων είτε σε πολεμικές σειράξεις το συνολικό ποσοστό αυτών που συμμετείχαν ενεργώ στον αγώνα ανέρχεται στο 80%. Αν όμως όπως λέγεται στο βιβλίο ληφθεί υπόψη ότι οι πλήστε αρχιερείς της Μικράς Ασίας, της Συρίας, της Σερβίας ή Βουλγαρίας λόγω αδιαφορίας ή αδυναμίας των χριστιανών των περιοχών αυτών δεν έλαβαν μέρος στους αγώνες τότε το ποσοστό των αρχιερέων της ελληνικής Χερσονήσου, δηλαδή από τη Θράκη, τη Μακεδονία και τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και κάτω, είναι ασφαλώς πολύ υψηλότερο, που φτάνει οπωσδήποτε γύρω στα 90%, του συνολικού αριθμού των αρχιερέων που και αγωνίστηκαν και πολλοί από τους πέθαναν στον αγώνα. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η εκκλησία με τη δομή της και την παράδοσή της κράτησε αναμένη τη φλόγα της πίστεως και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου συμμετείχε ενεργό στον αγώνα γι' αυτό η επανάσταση του 1821 θα ήταν κυριολεκτικό να το πω ήταν μια κατεξοχήν αγία επανάσταση και διέφερε από κάθε άλλη επανάσταση που κέντρον είχε την Εκκλησία και τους Αγίους. Θα πρέπει όμως να δούμε και ένα ενδιαφέρον σημείο το δεύτερο το πως όλη αυτή η παράδοση όλη αυτή η πολιτιστική ταυτότητα που ήταν κατά τη διάρκεια της μεταξύ των Ρωμιών αλλοιώθηκε κατά τη δημιουργία του νέου κράτους. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ιερά Συμμαχία όταν εξεράγει η επανάσταση στην Ελλάδα ήταν όχι μόνο επιφυλακτική αλλά και αντίθετη. Όταν όμως διαπίστωσαν τη δύναμη της ελληνικής εθνιαγερσίας προσάρμοσαν τα σχέδιά τους και δημιούργησαν ένα μικρό ελληνικό κρατήδιο προσανατολισμένο στις επικρατούσες τότε ευρωπαϊκές αρχές. Έτσι αλλοιώθηκε ο σκοπός της ελληνικής επαναστάσεως τον οποίο είχαν θέσει οι Ρωμιοί και επήρθε η αλωτρίωση της πολιτιστικής ταυτότητας του νέου ελληνικού κρατηδίου. Είναι χαρακτηριστικό να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η Έρης Κοπετέα τώρα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο συνέγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Το πρότυπο βασίλειο και η μεγάλη ιδέα» και με υπότιτλο όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα 1830-1880 το οποίο νομίζω είναι ένας καθρέπτης της εποχής μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό. Πρόκειται για την διδακτορική διατριβή της της οποίας σκοπός είναι όπως λέγεται η καταγραφή και ως ένα εφικτό βαθμό η κωδικοποίηση των αντιλήψεων για το ελληνικό έθνος και τον προορισμό του, όπως διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας της. Πραγματικά η συγγραφέα στηρίχθηκε καταρχάς τον τύπο της εποχής, τον έντυπο τύπο, δεν υπήρχε τότε ηλεκτρονικός. Στη συνέχεια στον περιοδικό τύπο, και ακολούθως τους επώνυμους μίζωνες λογίους με έμφαση όπως γράφει στα σημεία εκείνα που τους συνάπτουν προς τους Ελλάσσονες και όχι σε εκείνα που τους ξεχωρίζουν. Επειδή δύο είναι τα κεντρικά σημεία του βιβλίου αυτού, όπως φαίνεται και στον υπότιτλο του βιβλίου του και στον τίτλο μάλλον του βιβλίου, ήτι το ένα το πρώτο βασίλειο και το άλλο η μεγάλη ιδέα. Γι' αυτό θα αρκεστώ σε μια συντομοτάτη παρουσίαση των απόψεων της Ελισκοπετέα για τα θέματα αυτά. Το πρώτο λοιπόν σημείο όπως φαίνεται στον τίτλο είναι ο όρος πρότυπο βασίλειο. Είναι ένας όρος που διατυπώθηκε πρώτη φορά στην προκήρυξη του βασιλέως Γεωργίου προς τον ελληνικό λαό το 1863 με τη φράση του πρώτυπου βασιλείου εν τη Ανατολή που εξέφρασε όλη την ιδεολογία από την Επανάσταση και μετέπειτα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και ουσιαστικά προσδιορίζει, όπως γράφει προσδιορίζει την εικόνα της Ελλάδος ως χρυσαλίδος δηλαδή μιας Ελλάδας που δεν είναι πια Ελλάδα αλλά ούτε ακόμη είναι Ευρώπη. Με τη δημιουργία της Ελλάδος ως μιας κρατικής οντότητας μετά την απελευθέρωση επιδιώχθηκαν τρεις συγκεκριμένες σκοποί. Ο πρώτος να συνδεθεί το νέο κρατικό μόρφωμα με την αρχαία Ελλάδα. Ο δεύτερος σκοπός να αποσυνδεθεί από τον ομφάλιο λόρο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και γενικά από την Ρωμανία. Και ο τρίτος να προσανατολιστεί στην Ευρώπη. Μέσα στην προοπτική αυτή επιδιώχτηκε να δημιουργηθεί μια νέα εθνική συνείδηση. Η συγγραφέψη του περιφήμου του, πρωτοτύπου αυτού του βιβλίου, γράφει «Επήγε η ανάγκη της αυτοτέλους πλέον επεξεργασίας» μια νέα συνείδηση στο νέο πλαίσιο αναφοράς που ήταν το εθνικό κράτος. Δηλαδή τόσο οι λόγοι όσο και οι πολιτικοί συνέβαλαν στη γενίκευση του περάσματος από την υπερεθνική στην εθνική συνείδηση ολοκληρώντας έτσι μια κίνηση που είχε αρχίσει προεπαναστατικά. Την ίδια όμως στιγμή από τα ίδια τα πράγματα μπαίνω στο ρεύμα που οδηγεί από το εθνικό στο ελλαδικό. Ένα ρεύμα εξίσου αναπότρεπτο αλλά λανθάνων. Επίσης μέσα στην προοπτική αυτή εντάσσεται ο καθορισμός των συνόρων. Αφού σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα μικροσκοπικό όπως ακριβώς λέγεται σπιθαμιαίων όπως λεγόταν τότε ένα μικροσκοπικό σπιθαμιαίο βασίλειο στο νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, τα όρια του ελληνικού κρατηδίου δεν ικανοποίησαν παρά ένα ελάχιστον εθνικών διεκδικήσεων. Ακόμη στην προοπτική αυτή εντάσσονται και οι συγκρούσεις μεταξύ αυτοχθώνων και ετεροχθώνων, η διάκριση μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων, Επτανησίων και Φαναριωτών. Στην προσπάθεια δημιουργίας νέας εθνικής συνείδησης χρησιμοποιήθηκαν τρία πολιτιστικά μεγέθη. Δηλαδή, πρώτον, η γλώσσα με τον προσανατολισμό, προσανατολισμό της στην αρχαίζουσα, που οπωσδήποτε ήταν μια τεχνητή, μια απλώς γραφόμενη γλώσσα, που όμως απέκτησε συμπεριφορά ζώσης γλώσσης. Δεύτερον, η θρησκεία, όπως λεγόταν τότε, με την αποκοπή της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την αυθαίρετη γράφη ανακήρυξη του αυτοκεφάλου ως τη συμμόρφωση των παραδοσιακών ορίων των επισκοπών με τα όρια των ομαρχιών. Και τρίτον, η παιδεία αφού στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του βασιλείου εκπροσωπούνται και το εθνικό και το ευρωπαϊκό σκέλος της παιδείας, αλλά θέλεγε κανείς παροδημένα. Στην προσπάθεια δημιουργίας νέας εθνικής συνείδησης, μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, καλλιεργήθηκαν έντονα οι μελέτες γύρω από την αρχαία Ελλάδα. Γίνονταν ανασκαφές για την ανακάλυψη αρχαίων μνημείων, δημιουργούνταν αρχαιοελληνικοί σύλλογοι για την προώθηση των ιδεών αυτών. Το δεύτερο κεντρικό σημείο του βιβλίου αναφέρεται στη μεγάλη ιδέα του γένους και στο σημείο που κατατίθενται πολλές και σε αυτό το σημείο κατατίθενται πολλές μαρτυρίες ηλιμένες από τον καθημερινό και περιοδικό τύπο της εποχής. Η αρχική πράξη γέννησης του όρου «Μεγάλη ιδέα» προήλθε από την αγόρευση του Ιωάννου Κολέτη την 14η Ιανουαρίου του 1844 κατά τη συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση για το ζήτημα των ετεροχθώνων. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των αυτοχθώνων, ποιοι είναι οι αυτόχθονες και ποιοι είναι οι ετερόχθονες, γιατί ήθελαν να καλλιεργήσουν τη συνείδηση ότι οι αυτόχθονες είναι Έλληνες και οι ετεροχθώνες είναι οι Ρωμιοί. και να κάνουν τη διάκριση μεταξύ Ελλήνων και Ρωμιών. Όπως γράφει η συγγραφέψη, ο Κολέτης έμεινε στην ιστορία είτε ως ηγέτης που τάχτηκε στην υπηρεσία της Μεγάλης Ιδέας είτε αντίθετα ως δημαγωγός της. Βέβαια, ο Κολέτης, ο οποίος διατέλεσε υπουργός εξωτερικών, εσωτερικών, παιδείας, Πρωθυπουργό, πρόεδρος της αρχαιολογικής εταιρείας και ηγέτης του Γαρικού Κόμματος, δεν έσπευσε αναλαμβάνοντας την εξουσία να διευκρινίσει στην πράξη τι ακριβώ εννοούσε με το κήρυγμα τη μεγάλη ιδέα. Από την άλλη όμως μεριά και οι Ευρωπαίοι οι οποίοι είχαν καθορίσει τα όρια του ελληνικού κράτους και το σκοπό της ύπαρξής του αμφισβητούσαν το ελληνικό όνειρο το οποίο θεωρούσαν ως και αστείο αλλά και ενοχλητικό τελικός η μεγάλη ιδέα πέρασε όπως λέει η Έρης από τρεις διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη φάση ω εθνικό κέντρο εξακολουθεί να εννοείται η Κωνσταντινούπολη και το κυρίαρχο όραμα είναι η Ανατολική ή Ελληνική Αυτοκρατορία. Στη δεύτερη φάση την οποία επισημοποιεί η έλευση του Γεωργίου, του βασιλέως Γεωργίου και η πρώτη προσάυξη του βασιλείου με την ένωση των Επιτανήσων, το εθνικό κέντρο είναι πια η Αθήνα και επιδιώξει η επέκταση των ελληνικών συνόρων. Στην τρίτη φάση που έρχεται με τη συνειδητοποίηση γύρω στα 1870 της αλλαγή της θέσης της Ομογένειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται προσπάθεια συμβιβασμού των δύο κέντρων πίσω από το σχήμα του Ελληνοθωμανισμού. Στο βιβλίο αυτό αναλύονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, τα οποία πρέπει να έχει υπόψη του κάθε λόγιος, κάθε κληρικός, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης αυτής της χώρας, αλλά ακόμη και εκείνοι που ασχολούνται με την πολιτική και μάλιστα με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Για παράδειγμα παρουσιάζεται ο σκοπός της δημιουργία ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους της Αθήνας, η σχέση και η διαφορά μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Αθήνας, το πώς οι Έλληνες έβλεπαν τους ομογενείς, το πώς οι αρχαίοι ξανάζησαν στα ελληνικά χώματα, οι Γρακοί έγιναν επιτέλους Έλληνες και σε αυτήν την προοπτική κατεξοχήν σύμβολο της uh, α, ήταν ο Φίνιξ, ο αναγενόμενος από την τέφρα Το πώς η ίδρυση του κράτους και κυρίως η μεταφορά της πρωτεύουσα στην Αθήνα ήταν αφετηρία όχι μόνο θεαματικών αρχαιολογικών αποκαλύψεων αλλά και μιας πρωτοφανώς μαζικής καταστροφής μνημείων είτε από ιδιώτες είτε από κυβερνητικούς που αιώνες επί αιώνες, είχαν μείνει απείραχτα. Έτσι καταστράφηκαν και πολύ μικροί ναοί βυζαντινού ρυθμού. Γενικώ σε όλο το βιβλίο φαίνεται ότι οι τότε μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν την Επανάσταση του 1821 ενώ στην αρχή δεν την ήθελαν, μετά την χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν ένα κράτος προσανατολισμένο στην Ευρώπη η οποία Ευρώπη είχε δεχθεί την επιρροή των αρχαίων Ελλήνων με την αναγέννηση και τον νεοκλασικισμό. Αλλά συγχρόνως μέσα στο δημιουργημένο κράτος να ταυτιστεί η αντίληψη του ελληνισμού με τον ελλαδισμό, δηλαδή να συρρυκνωθεί ο ελληνισμό σε μια επαρχία. Ενώ η Ρωμιοσύνη ήταν ολόκληρη αυτοκρατορία. Τώρα πια ο ελληνισμό να συρρυκνωθεί σε μια επαρχία, γι' αυτό και καλλιεργήθηκε μετά η μεγάλη ιδέα. Επομένω, το μεν πρότυπο βασίλειο ήταν προσανατολισμένο στον ελαδισμό. Η δε μεγάλη ιδέα είναι μια αναφορά στον ελληνισμό με την οικουμενική του διάσταση. Γι' αυτό και ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο ιστορικός της επαναστάσεω, διέσωσε τον διπλό χαρακτηρισμό του αγώνα του 1821 είπε ότι είναι συγχρόνως επανάσταση και αποστασία. Δηλαδή το 1821 έγινε επανάσταση των Ρωμιών και συγχρόνως επήλθε και η αποστασία. Αποδεσμεύτηκε από τη Ρωμιασίνη και ταυτίστηκε με έναν αρχαίο ελληνισμό. Και βεβαίως η σύγχυση του, όπως γράφεται στο βιβλίο αυτό της Αρισκοπετέα, ε. η σύγχυση του αρτισίστα του έθνους με το αρτισίστα το κράτος εντείνει την κυρίαρχη ασάφεια, ώστε για το Μακρυγιάννη το έθνος παραμένει ζητούμενο που οι Έλληνες δεν κατόρθωσαν να πραγματώσουν. Για τον Φιλίμωνα αντιδιαστέλλεται το ελληνικό κράτος προς την αφηρημένη Ελλάδα και κατά τον Φιλάρετο το ελληνικό κράτος θα αποκριθεί ομά βασίλειων των Αθηνών και του Πυραιός. Το βιβλίο «Πρότυπο βασίλειο και η μεγάλη ιδέα» είναι πολύ σημαντικό και όταν κανείς το διαβάσει με μεγάλη προσοχή μπορεί να ερμηνεύσει όχι μόνο ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά και τη σύγχρονη νοοτροπία που επικρατεί στον ελληνικό χώρο. <coughs> Δείχνει τη μεγάλη αλλίωση που έγινε στο έθνος μας και τον αποπροσαντορισμό του. Βιβλία δε σαν αυτό που γράφονται με σοβαρότητα και επιστημονική ευσυνειδησία, χωρίς φανατισμό και μικρονοϊκές αντιλήψεις, είναι προσφορά όχι μόνο στην επιστήμη αλλά και στη συνείδηση της ιδιοπροσωπίας μας. Καταλήγω την ολμηλία μου αυτή ότι κατά τη γνώμη μου και γνώμη πολλών, δεν είναι δική μου προσωπική γνώμη που την βλέπουμε διασπαρμένα σε διάφορα βιβλία το νόημα του εορτασμού της Εθνικερσίας του 1821 είναι τριπλό και πρέπει να είναι τριπλό. Πρώτον πρέπει να δούμε την εσωτερική δύναμη του ηφαιστείου που ξέσπασε το 1821. Και αυτό είναι το πνεύμα της Ρωμιοσύνης που κυριαρχούσε από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα και κράτησε τον πληθυσμό σε αυτές τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια της φοβερής περίοδου της τουρκοκρατίας. Δεύτερον, πρέπει να δούμε το πώς αποπροσανατολίστηκε ο βαθύτερο σκοπός της επαναστάσεως του 1821 παρά την εξωτερική ελευθερία που απολαμβάνουμε και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Και τρίτον, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στη ζωή της ρομιοσύνης μας, με το φιλόθιο και φιλάνθρωπο πνεύμα της. Και να δούμε τις άλλες ρωμαϊκές δυνάμεις που ακόμη υπάρχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή το παλαιό δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Υπάρχει μια ολόκληρη υποδομή ρωμαϊκή στην Ευρώπη. Και αν αυτό δεν μπορούμε να το επιτύχουμε, τουλάχιστον δεν πρέπει να αποστούμε από την κληρονομιά των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και των Ρωμιών προγόνων μας, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της τρουκοκρατίας και αγωνίστηκαν για την Εθναγερσία του 1821. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι το τριπλό νόημα του εορτασμού της Εθνεγερσίας του 1821.